Είναι μια μεγάλη συγκίνηση. Είναι η τρίτη επιστροφή. Είναι αυτό που έχει μεγαλώσει θεατρικά και έχω κάνει τα πρώτα μου βήματα γενικά στο θέατρο. Το 85 φεύγοντας για πρώτη φορά από το θέατρο και κατηφορίζοντας την Αθήνα, συνάντησα στους διαδρόμους τον Μίνο Μολονάκη, ο οποίος επέστρεφε και αυτός τρίτη φορά. Και τον ρώτησα πώς αισθάνεστε και μου απάντησε σαν να μην έχω φύγει ποτέ. Είναι ακριβώς η ίδια αίσθηση την οποία συναντώ κάθε φορά που έρχομαι εδώ και συναντώ καταρχάς τον Νίκο Κολογό, τον οποίο παίζαμε παλιά στα έργα, τους τεχνικούς, τους διοικητικούς, όσοι έχουν μείνει στο θέατρο, οι οποίοι με αγκαλιάζουν πραγματικά. Και για μένα αυτό είναι κυριαρχικό. Πέρα από το θέατρο, πέρα από τους ρόλους, πέρα από τις καριέρες. Όσον αφορά το έργο, για μένα είναι σημαντικό ότι ο διευθυντής του θεάτρου και ο σκηνοθέτης παράστασης με κάλεσαν να αναλάβω μια δύσκολη αποστολή, να αντικαταστήσω ένα σημαντικό ηθοποιό του ελληνικού θεάτρου, τον Τάκη φυσικά, το οποίο το έχουμε ανάρρωση. Για μένα ήταν μια ουσιαστικά πρόκληση σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα να καταδειχθώ στη βορβορώδη ψυχή και σύνθεση του ήρωα, του James Tyrone, που ουσιαστικά είναι η καρδιά και η ψυχή του ίδιου του συγγραφέα, που αναμορφωθεί του Αμερικανικού θεάτρου, ο οποίο συνεχίζει την παράδοση των Ήψεν, Στρίμπερ, Τσέχοφ και ουσιαστικά βάζει τις βάσεις για το νέο Αμερικάνικο θέατρο με τους Μάμετ, Τενεσί Βίλιαμς, Σαμ Σέπαρντ και όλη αυτή την αρμάδα η οποία καθόρισε τον 20ο αιώνα. Η συνεργασία είναι παραπάνω από ικανοποιητική, γιατί τα παιδιά όλα, ο σκηνοθέτης, στην Πέρα, ο Χρήστος Διαμαντούλης, η Σαβριάννα Παπαδάκη, με αγκάλισαν πραγματικά και με στήριξαν για να δειχθώ στην παράσταση αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που είχα για να μπορέσω να αποδώσω όσο πιστικά γίνεται αυτό τον ρόλο βουνό, όπως τον έχω χαρακτήρισει. Στην παράσταση αυτή ξανασυναντιέμαι με τρεις παλιούς μου γνώριμους και συνεργάτες στα μικρά θέατρα της Αθήνας, εκεί που χτυπάει πραγματικά η τέχνη, τον Λευτέρη του Μαυλόπουλο, την Άστη Μητροδοπούλου, την Βιάνκα Νικολαρίζη, στα κοστούμια και αντίστοιχα στα σκηνικά την Άστη Μητροδοπούλου, με τους οποίους έχουμε κάνει αυτό που λέμε φτωχό θέατρο, χωρίς μέσα, μόνο την ψυχή και την καρδιά μας. Ελπίζω να ανταποκριθώ στις περιστάσεις, ελπίζω να σταθώ σε αυτή την δύσκολη αποστολή και αυτό το έργο να ταξιδέψει πραγματικά στη Βόρεια Ελλάδα και να εκτελέσει αυτό το σκοπό που εγώ στηρίζω από την αρχή της καριέρας. Ευχαριστώ.